Ήταν η στιγμή. No. Ο Σέργιος έκανε πολύ καλά που ερεύνησε το θέμα. Η όλη υπόθεση με τη Μαρία και τον Νικόλα μου φαίνεται πολύ ύποπτη. Μην κοιτάς που οι γονείς σου πίστηκαν από τις εξηγήσεις της. Ε, τώρα τι σου φαίνεται ύποπτο. Ερωτευμένο κορίτσι είναι η Μαρία. Ήταν λογικό να βοηθήσει τον Νικόλα επαγγελματικά. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Αλέξη, είναι ότι εσύ δεν είχες ιδέα. Μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε με τα στελέχη της εταιρείας και εσύ να μην παίρνεις τίποτα χαμπάρι. Τι θες να κάνω, ε? Να χώνω τη μύτη μου στα προσωπικά θέματα των συνεργατών μου? Να τους ρωτάω πώς περνάνε όταν φεύγουν από εδώ? Τι άλλες δουλειές κάνουνε? Τα χόμπι τους? Σου φαίνεται ωραίο αυτό? Δεν θα το έλεγα ακριβώς χόμπι το να ιδρύσει κάποιος μια εταιρεία. Είσαι προκατηλημένη με τη Μαρία και ό,τι και αν κάνει σου φαίνεται ύποπτο. Εντάξει, Αλέξη. Συγγνώμη. Άλλη φορά όμως θα την ενθαρρύνω να σε πλακώνει στις μπουνιές. Να μην περιορίζεται μόνο στα χαστούκια, αφού σου αρέσουν τόσο πολύ τα καμώματά της. Ελπίζω να της αρέσει το καταΐφι της κυρίας Ντίνας. Αναρωτιέμαι αν έκανα καλά που την ειδοποίησα. Τόσο πολύ σε τρόμαξε? Φοβάμαι μην τη σκότωσει. Ίσα-ίσα που πρόλαβα να της πω να έρθει από εδώ να μιλήσουμε για την κόρη της και αυτή άρχισε να φωνάζει σαν ιστερική. Ε, θα τρόμαξε γυναίκα. Ποιος ξέρει τι έχει βάλει στο νου της. Κάτι χειρότερο από αυτό που θα της πούμε. Άσε, πάω εγώ. Καλησπέρα. Όλα. Μη με λυπάστε! Όχι, μη με λυπάστε! Ηρεμήστε, κυρία Ντίνα. Τι έκανε το παλιό κόριτσο, ε? Τι έκανε? Τσιγάρο στην τουαλέτα, ε? Ναρκωτικά! Έβησε τα γυαλάκια τα όσια! Όχι! Αχ, την τράβηξα με το κινητό βίντεο! Αχ, την τραβάει η δολιά η μάνα! Όχι, όχι, όχι! Δεν μπορώ, δεν μπορώ! Αφήστε με, μου πείτε τίποτα άλλο, μη! Αχ, αχαξαλίζω, με πέφτω, λιποθυμάω! Καταήφη είναι αυτό! Σε παρακαλώ, άκουσε με. Ο μόνος λόγος που με χαστούκησε η Μαρία ήταν επειδή ήμουν εκτός εαυτού. Ναι, αυτό μου είπε και εκείνη. Μπράβο, Αλέξη. Πολύ ωραία. Ο ίστατος εξευτελισμός. Χαστούκια από την κουκουβάγια. Το ξέρω ότι το όλο θέμα, η όλη κατάσταση δεν με τιμά. Χρειάζεται να το συζητάμε κι άλλο. Να μην κάνουμε θέμα το χαστούκι. Να μην κάνουμε θέμα το γεγονός ότι έκρυψε τη θέση της στην Τεραμόντα. Τι άλλο να μην κάνουμε θέμα, Αλέξη? Ότι σε σέρνει από τη μύτη αυτή η κουκουβάγια. Κανείς δεν με σέρνει από τη μύτη εμένα. Δεν σ' αναγνωρίζω, Αλέξη. Εσύ ποτέ δεν έκανες τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το φίδι σε έχει αλλάξει. Την υπερασπίζεις συνεχώς, δέχεσαι τα χαστούκια της, μου φωνάζεις εξαιτίας της. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου φωνάζω. Ναι, καλά. Απλά νομίζω ότι είσαι λιγάκι υπερβολική με το συγκεκριμένο θέμα. Μεθαύριο παντρευόμαστε. Είναι ανάγκη να τσακωνόμαστε χωρίς σοβαρό λόγο. Θα μας τρελάνεις, ρε Αλέξη. Δεν είναι σοβαρός λόγος το γεγονός ότι μία υπάλληλός σου σε χαστούκησε. Και αντί να την απολύσεις αμέσως, την υπερασπίζεσαι κιόλας. Τι να κάνουμε, ρε Μαρκέλα, αυτός είμαι εγώ. Συγγνώμη. Αυτός είμαι. Και μια φορά παραφέρομαι και δείχνω και στους άλλους κατανόηση όταν παραφέρονται και εκείνοι με τη σειρά τους. Σου φαίνεται περίεργο? Αυτός είναι ο άντρας που πρόκειται να παντρευτείς. Σ' αρέσει ή όχι? Τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα. Σου έδωσα την ευκαιρία που έψαχνες, έτσι. Σοφάς να στο κάνω εύκολο. Τι θέλεις να σου πω, Αλέξη? Ότι δεν μου αρέσει? Ότι δεν θέλω να προχωρήσουμε σε αυτό το γάμο? Αυτό θέλεις? Απάντησε μου, Αλέξη. Αυτό θέλεις να ακούσεις? Λοιπόν, τσαπερδόναμε, ε! Ραγισμένη καρδιά! Και για πάρτι σου, μωρέ! Τι σου βρήκε, μου λες! Αχ, τι έχω παθεί, δόλια μάνα! Σας παρακαλώ, κυρία μου, προσβάλλετε τον άντρα μου. Ευχαριστώ, κετούλα. Δεν είμαι και του πεταματού, κυρία Ντίνα. Όσο να είναι, έχω κάποια επίδραση στις νεαρές υπάρξεις. Πίεση έχεις! Και χοληστερίνη! Και ποιος ξέρει και τι άλλο! Εμένα, κύριε, η κόρη μου είναι σαν τα ακρία τα νερά. Πώς θα τη δώσω σε σένα, μου λες! Τι να μου δώσετε, κυρία μου? Εγώ είμαι παντρεμένος. Δεν ξέρω τι είσαι. Την αγίμαζες, θα την πάρεις. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά και εσύ το συγκρατούσες. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Εσύ να συγκρατούσες την κόρη σου που στέλνει ερωτικές επιστολές σε όλους τους καθηγητές της. Πάντα σε έχει ωραία, λέγειν. Ωραία γράμματα, ωραίες εκφράσεις. Έχει κλείσει τα φιλοσοφικά.
Να δώσει, κύριε Ηρακλή μου, στη φιλοσοφική! Ακούστε, κύριε Αντίνα. Δεν σας φώναξα εδώ για να μιλήσουμε για το πόσο ωραία ραβασάκια γράφει η κόρη σας. Σας φώναξα ώστε να σας ενημερώσω για να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Τα οποία ελπίζω να μην δούμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα τη σκοτώσω! Αχ, Παναγιά μου το παιδί. Ακούστε, κύριε Αντίνα. Υπάρχουν πιο σύγχρονα παιδαγωγικά μέσα. Να την κλείσω σε ίδρυμα. Όχι. Να την ουθετήσετε. Να καθίσετε δίπλα της με κατανόηση και να ακούσετε τι έχει να σας πει. Να της εξηγήσετε ότι είναι φυσικό αυτό που της συμβαίνει. Πολλά κορίτσια νομίζουν ότι ερωτεύονται τους καθηγητές τους, αλλά στην πραγματικότητα μπερδεύουν τον έρωτα με το θαυμασμό. Και θέλετε όλα αυτά να τις τα πω εγώ? Παπαπαπα, δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν τα θυμάμαι. Γι' αυτό, κύριε Ηρακλή μου, καλύτερα να τις τα πείτε εσείς ο ίδιος, που είστε και ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος? Το αντικείμενο του πόδι της, καλέ! Πού είναι το τηλέφωνο? Τι το θέλετε? Να την ειδοποιήσω να έρθει, να την ξεμαλιάσω εδώ μπροστά σας. Δεν μου λέτε, υπάρχει συμπλήρωμα για να πάρω δυνάμεις? Κάνεις λάθος, Μαρκέλα. Δεν θέλω να μου πεις ότι θέλεις πια αυτό το γαμό. Θέλω να μου πεις ότι θες να με παντρευτείς γιατί με αγαπάς όπως είμαι γι' αυτό. Πώς είσαι? Το ξέρω ότι με αγαπάς, Μαρκέλα. Ορισμένες φορές αναρωτιέμαι αν το αξίζω. Κι εγώ το ίδιο. Αλλά να σου πω κάτι. Πάντα απαντάω καταφατικά. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Δεν διακόπτω. Μόλις έφευγα. Όλος δικός σου. Καλά, ε. Για μια στιγμή τα είδα όλα. Νόμιζα ότι θα αρπάξεις την ευκαιρία και θα τον ακυρώσεις το γάμο. Άσε, ρε φίλε. Την κοροϊδεύω. Μακάρι να μπορούσε να κυρώσω αυτό το γάμο. Δεν θα το γλίτωνα το δεύτερο εγκεφαλικό σήμερα. Στο παρατσάκ το γλίτωσα το πρώτο. Δεν μου λες, τι ήταν πάλι αυτό με το Σέργιο, ε? Για μια στιγμή νόμιζα ότι θα μας ανακαλύψει. Είδες όμως πόσο καλά το χειρίστηκε η Μαρία. Πάντησε τόσο καλά στις ερωτήσεις για την Τεραμόντα. Έδειξε τέτοια ψυχραιμία που τουλάχιστον οι γονείς μου έφυγαν ήσυχοι. Το θέμα είναι ότι θα έρθουν καχύποπτοι αύριο στο διοικητικό συμβούλιο. Αλέξη, όλα πρέπει να πάνε τέλεια. Δεν πρέπει ούτε για μία στιγμή να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλά θα είναι, Δημήτρη, μην ανησυχείς. Θα ανησυχώ, Αλέξη. Θα ανησυχώ μέχρι να δω τα νούμερα μαγειρεμένα. Γι' αυτό και σου προτείνω, φίλε, να κλειδαμπαρώσεις το μαράκι μες στο γραφείο του και να μην τα αφήσεις να βγει αν δεν σου δώσει τον ψεύτικο ισολογισμό. Ώστε το βράδυ έχεις δείπνο με τον Νικόλα. Ναι. Απόψε θα μου δώσει την επιταγή για να ξεχρεώσω το αμάξι μου. Πολύ ακριβά θα του στοιχείς το δείπνο. Το αξίζω. Λιλιανάκη, ξέρεις ότι ο Νικόλας δεν ίδρυσε μόνος του την Τεραμόντα? Ε, τι εννοείς? Εννοώ ότι την Τεραμόντα την ίδρυσε ο Νικόλας μαζί... Μάντεψε με πια. Τη Ζήγανο Παπαδιά ή αλλιώς Μαρία Παπασωτηρίου. Έλα. Εγώ να έρθω. Εσένα που θα σε στείλει η Μαρία δεν ξέρω. Δεν σε καταλαβαίνω, βρε Μαρκέλα. Ωραία, αυτή η βλαμένη είναι μαζί με τον Νικόλα στην Τεραμόντα. Εντάξει, αυτό τι σχέση έχει με μένα? Ο Νικόλας είπε ότι θα μου δώσει τα λεφτά και θα μου τα δώσει. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, αου, το διαφορετικό. Είμαι ένα... Ένα τι? Α, δεν θυμάμαι. Έχω μελετήτσα να σου δώσω μια καλή να στρώσεις. Yes! Πω, what a mess. Πάω να πληθώ. Yikes. Έλα εδώ, μωρή. Έλα εδώ. Που θα με κάνεις ρεζίλη σε όλη τη γειτονιά με τα χαέρια σου. Μη μαμά με πονάς.
Σας παρακαλώ, κυρία Ντίνα μου, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Εμείς! Αυτή είναι θηλυκό αγρίμι. Μα τι έκανα καλέ, μαμά! Κάτσε κάτω! Έλα, κότσι μου, κάτσε. Κάτσε κάπου. Κυρία Ντίνα, καθίστε κι εσείς. Καθίστε, σας παρακαλώ. Θα σου βάζα λίγο κατά ευθυνεφάς, αλλά το έφαγε όλο η μάνα σου. Κύριε Ηρακλή, είναι κάτι που έγραψα στην τελευταία μου εργασία. Δεν το εννοούσα πραγματικά ότι ο Χριστός είναι ο μόνος διαχρονικός σταρ. Πλάκα έκανα! Το κατάλαβα, αλλά γι' αυτό θα συζητήσουμε άλλη φορά. Α! Δεν μπορώ αυτές τις ευγένειες και τσιριμόνιες! Έχω ευαίσθητα νεύρα εγώ! Αμπά, γιατί το λέτε αυτό! Λίγο ακόμα να τεντωθούν και θα τα κάνουμε σφεντόνα. Τι! Κυρία Τίνα, είπαμε να την πάρουμε με το μαλακό την κόρη σας. Ούτε μία αντίρρηση. Έλα. Δεν τρέπεσαι, βρε ραγισμένη καρδιά, να στέλνεις ερωτικά ραβασάκια σε καθηγητή σου! Αουτς, μαμά μου, πονά στα extension! Άρχικαν οι γιατροί, οι δικηγόροι, άλλα επαγγέλματα! Καθηγητή πήγες και καψουρεύτηκες, μωρή! Μα πώς με κατάλαβε, αφού υπέγραψα με ψευδόνυμο! Σκασμός, Λολίτα! Άκου πως σε κατάλαβε, αφισβητεί την ευφυΐα του κυρίου Ηρακλέως από εδώ! Εσείς το ανακαλύψατε? Δηλαδή τώρα το ξέρει όλο το σχολείο. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Κανείς δεν το ξέρει εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ντρέπομαι. Αχ, πόσο ντρέπομαι. Και πολύ καλά κάνεις και ντρέπεσαι. Ξέρεις, μωρή, πόσο παίρνουν οι καθηγητές, ξέρεις. 3.60 μούτζες. Εμένα με συγχωρείτε. Πάω μέσα να σας αφήσω να τα πείτε με την ησυχία σας. Πήγαινε και τουλά, πήγαινε. Ορίστε. Δεν την τράπηκε στη γυναίκα. Την ντρέπομαι. Όλους σας ντρέπομαι. Αλλά καταλάβετε με. Μαμά, κύριε Ηρακλή, προσπάθησα να το παλέψω. Προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά ο έρωτας αυτός με ξεπερνάει. Έλα, λαγόχιλε. Εδώ τα ανάλιας. Η παλιοβρώμα σήμερα με επιτέθηκε με μπαζούκα. Ναι, ρε, αλήθεια σου λέω. Έχω έγκαμμα στο μάγουλο. Και όχι τίποτα άλλο. Φοβάμαι, μην με αφήσει κανένα σημάδι και πώς θα με δει με τα γλυκιά μου η μιλίτσα. Ναι, ρε, για την ομορφάδα μου με θέλεις, κανένα πρόβλημα. Έχω βάλει ντομάτα πάνω. Για να τραβήξει την κάψα μου, τα μαθεί η μάνα μου η κακομοίρα. Είχε κάψει αυτή κόσμο για κοσμάκι. Όχι, ρε, που θα παραιτηθώ. Ο Πάπης ο Τανάλιας. Θα τη φάω λάχανο την κόμμανα. Απλά της άφησα λίγο χρόνο να πάρει λίγο πάνω. Να στανιάρει. Τελείωσε! Δεν ακούω τίποτα άλλο. Θα καλέσω ταξί να σε γυρίσει σπίτι. Μα Κρίστο! Μαμούνια, δεν επιτρέπω να μείνεις άλλο εδώ μέσα. Τέλος! Κρίστο, δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ σήμερα που είναι η επίδειξη και αύριο σου υπόσχομαι ότι θα πάω σπίτι και θα ξεκουραστώ. Αγαπημένη Λούτσια. Ναι. Όμορφη Λούτσια. Ναι. Καλονί μου Λούτσια. Μα βέβαια. Καλή μου, γλυκιά μου Λούτσια. Θα μείνω εδώ! Πάει και τελείωσε. Τι θες τώρα, αγάπη μου, να μου ξαναμείνεις στον τόπο και να το έχω κρίμα στην ήδη βεβαρημένη συνείδησή μου. Μα Κρίστο μου, δεν έμεινα στον τόπο, λιποθύμησα. Το ίδιο κάνει. Τι θες τώρα, να λιποθυμήσω κι εγώ. Ορίστε, να, δες με. Χάνομαι. Χάνομαι, σβήνω. Σβήνω, πεθαίνω. Πεθαίνω. Λιποθυμάω υπονοχές που ήρθα να με βοηθήσει να σταθεί στο πλάι μου με τον απόδη στον τάφο. Ένα ποτήρι νερό για τον Κρίστο κάποιο. Ένα ποτήρι νερό για τον Κρίστο κάποιο. Κανείς! Μήπως με ήθελες για βοήθεια? Καθόλου δεν σε θέλω για βοήθεια. Έχω την Πόπη. Την έχρισα, βοηθό μου. Κρίστο, αυτές οι βελόνες τρυπάνε, δεν έχει άλλες. Έλεγες? Κάνεις λάθος, Μαρκέλα. Δεν θέλω να μου πεις ότι δεν θέλεις πια αυτό το γαμό. Θέλω να μου πεις ότι θες να με παντρευτείς γιατί με αγαπάς όπως είμαι γι' αυτό. Μαρία, Μαρία,
Μαρία. Τρέχω σαν την τρελή για την απόψινή επίδειξη, αλλά μην νομίζεις πως έχω ξεχάσει. Είσαι αποφασισμένη να φύγεις μαζί μου, να σου κλείσω εισιτήριο και ξενοδοχείο για το Παρίσι? Απάντησέ μου, σε παρακαλώ, για να μην χάνουμε χρόνο. Τζίνα. Είμαι απολύτως σίγουρη. Προχώρησε με τις κρατήσεις. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για μένα. Μαρία. Τζίνα Κασμάτη. Πώς πάει, Μαρία? Προχωράς με τον εξολογισμό? Γιατί με κοιτάς έτσι? Ορκίσουμε ότι δεν θα κάνεις πίσω. Αλέξη. Δίνε πάλι, Μαρία. Σε παρακαλώ, πες μου τι σε σταματάει. Δεν κατάλαβες τι συνέβη στην αίθουσα. Παραλίγο να μας ξεσκεπάσουν. Λα, υπερβολές. Ο Σέργιος έκανε μια τρύπα στο νερό. Οι γονείς μου όμως έφυγανε φυσικασμένοι, το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο Σέργιος και η Μαρκέλα θα μας έχουν στο μάτι. Θα είναι μονίμως καχύποπτοι. Θα εξετάσουν προσεκτικά τις αναφορές και αν κάτι τους φανεί ύποπτο, αυτή τη φορά μπορεί να μην καταφέρουμε να τους ξεγελάσουμε. Δεν μου αρέσει να σου λέω ψέματα, μαμά, αλλά ήξερα ότι δεν θα με καταλάβαινες. Μα στραβωμάρα έπαθες, κοριτσάκι μου. Τι βρήκες εδώ αυτόν? Κυρία Αντίνα, θα παρακαλούσα να λείπουν οι προσβολές. Πρέπει να σεβαστούμε τα αισθήματα της κόρης σας και να μην τα υποτιμούμε. Βέβαια. Τι άλλο θα έλεγες εσύ? Άκουσε, κορίτσι μου. Είσαι σε μια ηλικία ευαίσθητη που μπερδεύεις τον έρωτα με το θαυμασμό. Σας ορκίζομαι ότι... Άσε με να τελειώσω. Ο πλατωνικός έρωτας δεν είναι κακός αν ενθαρρύνει το ενδιαφέρον σου για τη μάθηση. Αλλά γίνεται επικίνδυνος αν μετατρέπεται σε αιμονή. Η συζήτηση καταντάει βαρετή. Δώσε να χάσω και εκεί, κύριε καθηγητά, να συνέλθει. Μόνο εγώ θα τη δέρνω. Μαμά! Μαμούνια! Άντε να δεχτώ ότι ερωτεύτηκε σε ένα χαμηλόμισο του δημοσίου. Άντε να δεχτώ πάλι ότι ερωτεύτηκε σε ένα χούφταλο. Σας παρακαλώ πολύ να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Αλλά δεν τράπηκες να ερωτευτείς ένα παντρεμένο? Θα αφήσει τη γυναίκα του μετά από τόσα χρόνια γάμου? Ποιος το πλήγιο του μαγειρεύει, εσύ? Παντρεμένος? Ποιος είναι παντρεμένος? Είναι ο κύριος Αντώνης παντρεμένος? Γιατί δεν φοράει βέρα? Ο κύριος Αντώνης? Ναι, ο μαθηματικός. Στον Αντώνη τον Ηλιόπουλο έστειλες το ραβασάκι σου? Ναι, σε ποιον άλλον? Γιατί παράπεσε αλλού? Όχι. Πού να παραπέσει? Έτσι δεν είναι, κυρία Αντίνα? Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω εσύ να μου πεις. Άκουσε, κορίτσι μου. Ο κύριος Ηλιόπουλος μου ζήτησε να σου μιλήσω και να σου πω να μην το ξαναενοχλήσεις. Μην ανησυχείτε. Μετά από τέτοιο ρεζιλίκι. Μη στεναχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Είναι πολλά τα ρεζιλίκια σήμερα που γίνανε. Έλα, πάμε τώρα, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο εδώ μέσα. Πάτε στο καλό. Άντε να πάτε στο καλό. Άντε, μπράβο. Γεια σα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ξένια. Ναι, κύριε καθηγητά. Όπως είπαμε, έτσι. Μην ανησυχείτε, το πήρα το μάθημά μου. Έλα εδώ, βρε χαϊρευτή. Για πες μου, πώς είναι αυτός ο Αντώνης, ωραίος? Δεν το διάβασε το γράμμα, μαμά? Ψηλός, μελαχρινός. Ψηλός, μελαχρινός. Είπα κι εγώ, στραβώθηκε το παιδάκι μου. Έλα πάμε. Να, Καζανόβα της συμφοράς. Πώς το λένε τώρα στην κετούλα? Μαρία, υπερβάλλεις. Ο Σέργιος έφαγε μεγάλη ήττα μέσα εκεί. Απάντησες πάρα πολύ καλά. Όλοι έφυγαν χωρίς να μπορούν να σου προσάψουν τίποτα.
Για ποιες υποψίες μιλάς? Οι υποψίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Είμαι σίγουρη ότι ο Σέργιος θα συνεχίσει να ψάχνει. Και αν ανακαλύψει τη σχέση της Εκομόντα με την Τεραμόντα, αυτό θα είναι καταστροφή. Η μόνη καταστροφή που θα συμβεί είναι αν δεν μαγειρέψει τα νούμερα. Το κατάλαβες αυτό? Οπότε σταμάτα να λες μπούρδες πια. Πάλι σου φωνάζει αυτός ο τύραννος, Μαρία. Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Τι θέλεις, Δημήτρη? Έχουν έρθει οι άνθρωποι της Fashion Color. Θέλουν να τους κάνεις μια ξενάγηση στην εταιρεία. Τελικά θα κάτσουν μόνο στην επίδειξη γιατί φεύγουν με την πρωινή πτήση. Το έχω ξεχάσει τελείως αυτό. Βαριέμαι πάρα πολύ τώρα. Το καταλαβαίνω, θα έκανα την ξενάγηση εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σωστό να είναι παρόν και ο πρόεδρος της εταιρείας. Όσο είναι πρόεδρος ακόμα. Ρε κορίτσια, λέτε να μας αφήσουν να δούμε την επίδειξη όπως την τελευταία φορά? Αχ ναι, θέλω πάρα πολύ. Από ό,τι λένε θα είναι η καλύτερη επίδειξη της Εκομόντα των τελευταίων χρόνων. Πάντως αυτό, το να μην μας χαρίζουν εμάς ούτε ένα μοντελάκι που μας βγαίνει πίστη όλη μέρα εδώ μέσα, το θεωρώ πολύ άδικο, βρε παιδιά. Ναι, δεν πάμε τώρα σιγά σιγά που θα έρχεται ο κόσμος, να πιούμε και κανένα κοκτέιλ, ε? Τι έγινε, κορίτσια? Τελειώσατε τις δουλειές σας και θα αρχίσετε τις βόλτες? Δεν πιστεύω να θέλετε να μείνετε στην επίδειξη. Αν θυμάσαι καλά, ξανθόψυρα. Την τελευταία φορά μας το επέτρεψε ο Αλέξης. Μια φορά σας το επέτρεψε. Προφανώς θα ήταν πιωμένος. Η Μαρκέλα αποκλείεται να σας αφήσει να μείνετε. Μόλις σας δει, θα σας διώξει με τις κλωτσιές. Ναι, ας τολμήσει και θα φάει μια κλωτσιά που θα είναι όλη δικιά της. Με προκαλείς? Τώρα θα δεις. Έλα, Λίλιαν. Έλα, Μαρκέλα. Δεν θα το πιστέψεις. Έγινες καλύτερος άνθρωπος, δεν σε ενδιαφέρουν πλέον μόνο τα λεφτά και βρήκες ένα φτωχό πλην τίμιο παλικάρι να τον παντρευτείς. Μαρκέλα, μην ειρωνεύεσαι. Σου τηλεφώνησα για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Για λέγε. Οι Λάμιες φιλοδοξούν να παρακολουθήσουν την επίδειξη. Τις έχουν τελειώσει τις δουλειές τους? Καλά, τι σημασία έχει αν έχουν τελειώσει τις δουλειές τους? Σε ρώτησα κάτι, Λίλιαν. Έχετε τελειώσει τις δουλειές σας? Ναι. Ισχυρίζονται πως τις έχουν, αλλά εγώ δεν τις πιστεύω. Κοίταξε, αρκετά ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Έχω σοβαρότερα πράγματα στο μυαλό μου. Αν θέλουν να παρακολουθήσουν την επίδειξη, ας την παρακολουθήσουν. Μα Μάρση, δεν είναι δυνατόν να τις αφήσεις. Κορίτσια, θα μας αφήσει! Ας το κινητό. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ, δεσπίνης Μαρκέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσε. Ωραίοι τρόποι. Δεν πειράζει. Πάντως εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε. Άντε τράβα στην τουαλέτα να κλειδωθείς και να κλάψεις ξανθόψυρα! Κορίτσια, πάμε να χαζέψουμε κάτω, γιατί όπου να είναι θα έρχεται κόσμος. Φύγαμε, άντε, πήγαμε, πήγαμε, άντε, πάμε. Άντε! Για πού το βάλες, Χριστίνα? Σταμάτα, Μαρία. Δεν έχει νόημα. Μην κουράζεσαι, Άννο. Μα δεν θέλεις να μαγειρέψω τα νούμερα? Όχι, Μαρία. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω πια. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την απάτη. Μα αν δεν το κάνω, θα καταστραφείς. Θα χάσεις την Προεδρία, θα χάσεις τη Μαρκέλα. Όλα θα τα χάσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν χάσω την Προεδρία. Δεν με ενδιαφέρει αν χάσω τη Μαρκέλα. Αλέξη, τι. Εσένα δεν θέλω να χάσω, Μαρία. Εσένα δεν θέλω να χάσω από τη ζωή μου, το καταλαβαίνεις? Αλέξη. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Δεν το πιστεύω ότι ακούω από σένα αυτά τα λόγια. Καλά κάνεις και δεν το πιστεύεις τον αρχιψεύταρο, Μαρία. Ναι, καλά κι εσύ εδώ. Μην τον ακούς. Κλείς τα αυτιά σου στις σιρήνες. Ποιον είπες, ρε σιρήνες? Θέλεις πάλι να τις βασάλα σου βαστάει? Σταματήστε! Σταματήστε! Θα σας χαστουκίσω και τους δύο είχα. Άμα πια. Out. Αυτό ήταν. Πρέπει να τις κόψω τις φαντασίες πριν τρελαθώ. Η κυρία Μαρκέλα μας επέτρεψε να παρευρεθούμε στην επίδειξη. Α, η επίδειξη έχει ώρα μέχρι να αρχίσει.
Ναι, αλλά θα θέλαμε να πάμε να δούμε το χώρο της δεξίωσης. Να πείτε και κάνα ποτάκι, επί τη ευκαιρία, ε. Ναι, γιατί απαγορεύεται. Τελειώσαμε τη δουλειά μας. Εσείς μπορεί. Η Χριστίνα όμως τελείωσε τόσο νωρίς με τα αρχεία της Μάρθας για σήμερα. Εντύπωση μου κάνει. Θα συνεχίσω αύριο, κύριε Στεργίου. Έχω ήδη βγάλει πολλή δουλειά. Δεν κατάλαβες, Χριστίνα. Εσύ αυτή τη στιγμή αντικαθιστάς τη Μάρθα. Και η Μάρθα δεν θα φύγει ποτέ χωρίς να έχει τελειώσει τη δουλειά της ημέρας. Γιατί την επόμενη μέρα θα έχει απολυθεί. Μα εγώ δεν υπάρχει τι περίπτωση. Τι γίνεται εδώ, κύριε Στεργίου? Πάλι παρενοχλείτε τη Χριστίνα. Δεν σου επιτρέπω. Τζέρι, σε παρακαλώ. Η Χριστίνα έχει να κάνει μια δουλειά και θα σας παρακαλούσα όλους να την αφήσετε ήσυχη να την κάνει και να τελειώνει μια ώρα νωρίτερα που τόσο το θέλει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, Τζέρι? Κανένα πρόβλημα, κύριε Στεργίου. Θα μείνω να τις κρατήσω συντροφιά. Να σου θυμίσω ότι εσύ αντικαθιστάς τη Χριστίνα. Άρα το πόστο σου είναι κάτω και όχι στο πλάι της αγαπημένης σου. Θα έρχομαι κάθε τόσο να σε βλέπω, εντάξει? Όλα καλά? Όλα καλά. Χαίρομαι που συνεννοηθήκαμε. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, θα είμαι στο γραφείο μου μέχρι να αρχίσει η επίδειξη. Το καλό που σου θέλω να μην χρειαστείς. Το καλό που της θέλω να έχει ετοιμάσει τα νούμερα. Αλλιώς θα της φωνάξω πιο πολύ από ότι εσύ. Κάτσε, κάτσε, ήρεμα, ήρεμα. Πάνω δεν το έχει κάνει. Περίμενε. Έρχομαι για συμπαράσταση. Άντε να δούμε ποιος έχει πιο δυνατά πνευμόνια τώρα. Κορίτσια, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να σας αφήσω να θυσιαστείτε για μένα. Σιγά τη θυσία, ρε Χριστίνα, αμάν. Λες και θα χάσουμε το live του Ρουβά. Μια επίδειξη είναι εκεί. Ναι, μια επίδειξη που προλίγου έλεγες ότι πολύ ήθελες να τη δεις. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, σάντραπες, είπα. Όχι, όχι, εγώ δεν άκουσα τίποτα τέτοιο. Χριστίνα, μου φαίνεται από την πολύ δουλειά άρχισες να μην ακούς καλά. Κορίτσια, είστε πολύ καλές φίλες. Α, Χριστίνα, μου σε παρακαλώ, μη σε πάρουν τα ζουμιά γιατί θα σε κουτουλήσω. Να σου πω, ρε Χριστινάκη, θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα κάτσουμε και τρεις εδώ, θα γελάσουμε και παρεπιπτόντως θα τελειώσουμε και τη δουλειά που έχεις. Δεν μου λέτε, κορίτσια, προσωπική ζωή εσείς δεν έχετε? Κοίτα, θα πάρω τον Κώστα αργότερα. Θα κανονίσω να βγω μαζί του, αφού εννοείται ότι τελειώσουμε πρώτα τη δουλειά αυτή που υπάρχει. Σοφάκη, δεν θα ήθελα να με περιμένεις. Αχ, σε παρακαλώ. Προηγούνται οι φίλες. Κουτουλιά! Να σου πω, εσύ, κουτουλιά, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο? Λέτε να τον πάρω? Και βέβαια, να πάτε για κανένα ποτάκι. Ντρέπομαι, κορίτσια, δεν. Ακού, τώρα ντρέπεται. Δεν μου λες, στόδωσε το τηλέφωνο του ή δεν στόδωσε? Μωρέ, μου το έδωσε. Άντε, όρμα του. Άντε, τον παίρνω. Άψτε. Άψτε, γιατί. Νάτος. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Η Σάντρα είμαι. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο και εγώ τον Κώστα. Μιλάει. Δοκιμάσου αργότερα. Τι έγινε? Κανονίσαμε! Είδες, μωρέ, που ντρεπόσουν. Δύο λεπτά, να πάρω πάλι τηλέφωνο τον Κώστα. Μίλαγε πριν. Τον έπιασα. Έλα, μωρό μου. Είσαι καλά? Να σου πω, τι θα έλεγες να πηγαίναμε για ένα ποτάκι αργότερα το βράδυ? Θα γίνεται... ακανόνισες με τους φίλους σου να δεις το μάτς? Όχι, 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 δεν με πειράζει. Εγώ φταίω, άργησα πολύ να σε πάρω. Εντάξει, Κώστα μου. Ναι. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια. Έχασα. Κανόνισε με τους φίλους του να πάει να δει το μάτς. Ρε Σοφία, έχω μια ιδέα. Δεν έρχεσαι σήμερα εκεί που θα είμαι με τον Κωνσταντίνο να τον δεις, να τον τσεκάρεις και να μου πεις μετά τη γνώμη σου? Αχ, ναι! Μ' αρέσουν αυτά τα κοριτσίστικα. Τι είπες? Μάλλον δεν άκουσα καλά. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Είπες ότι δεν έχεις αλλάξει ακόμα τα νούμερα? Ναι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω. Δεν πρόλαβες να τελειώσεις? Και τι έκανες τόση ώρα δηλαδή? Αύριο το πρωί είναι το διοικητικό συμβούλιο και εσύ δεν έχεις τελειώσει ακόμα. Θες να με τρελάνεις δηλαδή τώρα? Ρέμψα, όχι, δεν είναι έμο. Έχω τα πιο δυνατά πνευμόνια, έχω.
Αφήσε μας λίγο μόνος, σε παρακαλώ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ήρεμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και... θέλω να μου απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν θες να μαγειρέψεις τα νούμερα της, δεν είναι? Δεν έχεις κανένα σκοπό να αλλάξεις τον ισόλογο?